Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η σύνοψη της μέχρι τώρα συζήτησης μπορεί να εστιαστεί στη λογική, με άλλα λόγια, για να συγκαλύψουμε τη σύμπλευσή μας. Κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα. Και από αυτή την άποψη αναδεικνύεται ως πεδίο αντιπαράθεσης η κυβερνητική παρέμβαση ανεξάρτητες αρχές που έγινε πρόσφατα. Και όλα αυτά τη στιγμή που και τα τρία κόμματα, και Νέα Δημοκρατία, και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αποφάσισαν την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση από κοινού να μειώσουν τα 4/5 με τα οποία μπορεί να εκλεγούν τα μέλη των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών σε 3/5. Όταν είναι γνωστό ότι είτε με 3/5 είτε με 4/5 όλο αυτό το αποτέλεσμα προέρχεται από διάφορα παζάρια που γίνονται ανάμεσα στα κόμματα για να επιλεγούν τα μέλη των επιτροπών που θα υλοποιήσουν το έργο για το οποίο είναι ταγμένες. Και βεβαίως αυτές οι επιτροπές είναι ανεξάρτητες από τις ανάγκες του λαού, αλλά πολύ βαθιά υποταγμένες στις ανάγκες του κεφαλαίου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι λειτουργούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που εξυπηρετεί, στηρίζει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και τα συμφέροντα. Και βεβαίως γίνονται αυτές για να είναι μακριά όποιος έλεγχος και λογοδοσία. Για να αποτελούν το σάκο του μπόξ, ούτως ώστε να μπορεί να απαλλάσσει την εκάστοτε κυβέρνηση από τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχει εξαιτίας των αποτελεσμάτων των πολιτικών της. Άλλωστε, επιδιώκεται και κάτι άλλο ακόμη, να καλλιεργήσουν και αυταπάτες, ότι ένας κρατικός μηχανισμός, όπως είναι οι ανεξάρτητες αρχές, μπορούν για παράδειγμα να ρίξουν φως στα σκοτάδια, λέει, των υποκλοπών. Αν είναι δυνατόν. Κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Ή αυτές οι ανεξάρτητες αρχές να καθαρίσουν τον βούρκο της απειλής του αστικού κράτους και του συστήματος. Λες και αυτοί οι κρατικοί μηχανισμοί που είναι οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές μπορούν να αυτονομηθούν από το αστικό κράτος. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αντίθετα, τους προορίζεται απλά και μόνο να εξοραίζουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα του κράτους. Και όλα αυτά βεβαίως, αυτή η ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση, για να μην εστιαστεί η συζήτηση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη, η νεολαία, η λαϊκή οικογένεια συλλογικότερα. Από την ακρίβεια, η οποία έχει τσακίσει στην κυριολεξία τα λαϊκά εισοδήματα, οι μισθοί και οι συντάξεις δεν φτάνουν για 2 εβδομάδες, περικοπές οι οποίες γίνονται σε είδη πρώτης ανάγκης και τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του λαού, και η ακρίβεια η οποία αποτελεί παιδί του συστήματος που υπηρετείτε, αλλά και των πολιτικών που έχετε εφαρμόσει διαχρονικά ως κυβέρνηση. Της φοροεπιδρομής ενάντια στα λαϊκά εισοδήματα, την ίδια στιγμή που δίνεται και άλλα νέα σκανδαλώδη και προκλητικά φορολογικές απαλλαγές και προνόμιες στους επιχειρηματικούς ομίλους, την επίθεση στα δικαιώματα της εργατικής τάξης στο όνομα της διασφάλισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στη συνεχή υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και παιδείας, αλλά και στην τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται για ακόμη μια φορά οι πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές. Που βεβαίως αυτό δεν είναι αποτέλεσμα των φυσικών φαινομένων, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής ενός κράτους το οποίο είναι επιλεκτικά ανίκανο για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και περιουσία. Γιατί δεν φτιάχνει τις απαραίτητες υποδομές προστασίας, υλοποιώντας την αντιδραστική λογική του κόστους ωφέλους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ως ΚΚΕ μιλάμε όχι μόνο τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και ανεξάρτητα κυβέρνησης για προδιαγεγραμμένα και διαχρονικά εγκλήματα. Γιατί όταν βρέχει πνιγόμαστε, όταν πιάνει φωτιά καιγόμαστε και με τους σεισμούς τρέμει το φιλοκάρδι μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό οι αιτίες και οι ευθύνες οι οποίες υπάρχουν για τα προβλήματα τα οποία βιώνουν σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί από τα φυσικά φαινόμενα. Και η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται ότι δίνει αποζημιώσεις. Αλλά οι όποιες αποζημιώσεις είναι με το σταγονόμετρο, κύριε Υπουργέ, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ενώ υπάρχουν ακόμη χωριά τα οποία δεν έχουν καθαρίσει από τις λάσπες. Δεν μιλάμε βέβαια για να έχουν τρεχούμενο πόσιμο νερό. Αυτό είναι ένα είδος πολυτελείας
στον 21ο αιώνα για αυτές τις περιοχές. Έτσι λοιπόν οι αποζημιώσεις δίνονται με το σταγονόμετρο, υπάρχουν αλλά υπάλληλοι κόφτες που πετάνε έξω από τις αποζημιώσεις πληγέντες και βέβαια η όποια αποζημίωση όποτε δοθεί δεν θα καλύψει το σύνολο των καταστροφών. Γιατί ακριβώς καλύπτει ένα πολύ μικρό κομμάτι των καταστροφών, αλλά και βεβαίως δεν πρόκειται να καλύψει τις επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων αυτά από τις καταστροφές. Δηλαδή, τι είδους αποζημίωση θα πάρουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι οποίοι για τουλάχιστον 2-3 χρόνια δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια στο θεσσαλικό κάμπο? Αυτή η μεγάλη απώλεια εισοδήματος τους από πού θα καλυφθεί? Κύριε Υπουργέ, έχετε πρόβλεψη? Καμία απολύτως πρόβλεψη, γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως κάλυψη. Και το μόνο ελπιδοφόρο από όλα αυτά είναι βεβαίως οι επιτροπές αλληλεγγύης και οι επιτροπές αγώνας που έχουν στήσει πλημμυροπαθείς. Γιατί μέσα από αυτές τις διαδικασίες μπορούν ακριβώς να προστατεύσουν την ίδια τους τη ζωή, αλλά και να σώσουν ό,τι και αν σώζεται, αλλά και να διεκδικήσουν ουσιαστική αποζημίωση των καταστροφών που έχουν υποστεί. Ερχόμενοι στο νομοσχέδιο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα σοβαρό νομοσχέδιο, το οποίο φέρνει η κυβέρνηση. Σοβαρά από την άποψη θα έχει σημαντικές επιπτώσεις. Και ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί συνέχεια όλων συνολικά των νομοθετικών πρωτοβουλίων που έχουν λάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε της Νέας Δημοκρατίας, όσο αφορά τους κρατικούς οργανισμούς, τα κρατικά όργανα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο ο κρατικός τους χαρακτήρας, μετατρέποντας ακόμη πιο πολύ σε όργανα κρατικά τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, για να αποτελούν το μακρύ χέρι του αστικού κράτους και να υλοποιούν απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδια, χωρίς διαφοροποίησης, τις αντιλαϊκές πολιτικές της κεντρικής κυβέρνησης. Με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε ακόμη πιο αντιδραστικός και εχθρικός ο ίδιος ο χαρακτήρας και ο ρόλος τους ως όργανα του αστικού κράτους για το λαό. Αλλά και ταυτόχρονα να επιβεβαιώνεται η μεγαλύτερη προσαρμογή των Δήμων και των Περιφερειών στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και της κερδοφορίας τους. Για παράδειγμα, η κατάργηση που επιβάλλει ο νόμος αυτός των νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου και των κοινοφελών επιχειρήσεων, αλλά και των σχολικών επιτροπών, και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στους Δήμους, ποιους εξυπηρετεί? Εμείς το λέμε καθαρά. Εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί γίνεται σε συνθήκες σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό, αλλά και σε υποχρηματοδότηση των Δήμων. Άρα λοιπόν, τι θα έχουμε? Επί της ουσίας, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι κοινοφελείς δομές που έχουν οι Δήμοι και οι βρεφονιπιακές σταθμοί που λειτουργούν, επειδή ακριβώς δεν θα μπορεί να τους λειτουργήσει ο Δήμος με την ενιαία του δομή, θα δοθούν στα αρπακτικά, με απευθείας παραχωρήσεις, και αυτές οι παραχωρήσεις θα γίνουν είτε στη συγκαλυμμένη επιχειρηματική δραστηριότητα των διαφόρων ΜΚΟ ή των διαφόρων ΚΙΝΣΕΠ, οι οποίες επί της ουσίας τι κάνουν? Μετατρέπουν τον εθελοντισμό σε απλήρωτη εργασία και υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα λαϊκά στρώματα, είτε να δοθούν απευθείας στους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους για να λειτουργήσουν. Έτσι λοιπόν, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, τι θεωρεί για παράδειγμα τον πολιτισμό? Τον πολιτισμό το θεωρεί παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Μια αντίληψη που επί της ουσίας είναι βαθιά εκχυδαϊστική για την ίδια την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και το περιεχόμενό της. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας, ότι όλοι αυτοί οι τομείς θα παραδοθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους και στα κέρδη τους, εμπορευματοποιώντας ακόμη περισσότερο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Δεύτερον, η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται ότι μεταφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι, όμως αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Θα μεταφερθούν εργαζόμενοι και μάλιστα η χωροταξία αυτών των εργαζόμενων που θα κατανεμηθούν είναι στα χέρια του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτός θα αποφασίσει και όχι οι ίδιοι οι Δήμοι επί της ουσίας.
Και δεύτερον, δεν διασφαλίζει κανείς όλους αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν με συμβάσεις έργου και μάλιστα επαναλαμβανόμενες, ότι εφόσον λήξει αυτή η σύμβαση θα ανανεωθούν και πάλι οι συμβάσεις τους. Δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν θα είναι σε βάρος των εργαζόμενων στις μονάδες και στους οργανισμούς αυτούς. Και όλα οι άλλοι ισχυρισμοί περί οικονομίας κλίμακας δεν είναι τίποτα άλλο, κύριε Υπουργέ, παρά να χρυσωθεί το χάπι αυτής της βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής. Δεύτερον, προς επιβεβαίωση των παραπάνω, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στη Δήμη να φτιάξουν νέες αναπτυξιακές εταιρείες. Δηλαδή, να επιταχυθεί η σύμφιση ανάμεσα στις δημοτικές και περιφερειακές αρχές με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Επιχειρηματικά συμφέροντα που επί της ουσίας υπονομεύουν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, τα ίδια τα λαϊκά συμφέροντα. Τρίτον, επειδή ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η αντιδραστική στροφή, ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο τους δήμους και τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, μέσα από μια σειρά ρυθμίσεις στις οποίες φαίνεται υποβαθμίζεται τον τυπικό επί της ουσίας ρόλο, ακόμη και αυτόν τον τυπικό ρόλο που έχουν σήμερα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, γιατί μεταφέρεται όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στις νεοδημιουργημένες δημοτικές και περιφερειακές επιτροπές. Τέταρτον, προχωράτε στη δημιουργία κόμβου παρακολούθησης, όπως τον ονομάζεται. Γιατί θα γίνει αυτό? Ακριβώς για να αναγκαστούν οι όποιες δημοτικές και περιφερειακές αρχές να συντάσσουν όλο και περισσότερο με τα κριτήρια αξιολόγησης, και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αντιδραστικά. Μπαίνουν στη λογική της οικονομικής ανταποδοτικότητας. Μπαίνουν στη λογική του οικονομικού ωφέλους, στη λογική του κόστους ωφέλους, των αντιδραστικών αυτών, στη λογική της εμπορευματοποίησης ακόμη περισσότερο, στη λογική της σύμπραξης δημόσιου με ιδιωτικού τομέα. Όλα αυτά λοιπόν τα αντιδραστικά κριτήρια θα βάλουν ακόμη περισσότερα εμπόδια στην όποια περιορισμένη δυνατότητα έχουν οι δήμαρχοι ή οι περιφερειάρχες να ξεφεύγουν λίγο από αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο. Και βεβαίως αυτό το οποίο λέτε θα συγκρίνουν τα δημοτικά τέλη ανάμεσα στις διάφορες δημοτικές, στους διάφορους δήμους που έχουν πάνω κάτω τα ίδια πληθυσμιακά μεγέθη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σύγκριση της μιζέριας, κύριε Υπουργέ, και καλλιέργεια της λογικής του μικρότερου κακού. Γιατί ο λαός από την ίδια την πείρα καταλαβαίνει πολύ καλά τι χρειάζεται όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, και δεν χρειάζεται κανένα παρατηρητήριο αποδοτικότητας. Και τέλος, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, χρησιμοποιώντας λίγο από το χρόνο της δευτερολογίας. Παρακαλώ, κύριε. Όλη αυτή η συζήτηση περί αυτοδιοικητικών παραγόντων. Είμαι αυτοδιοικητικός, λέει, υποψήφιος δήμαρχος ή αυτοδιοικητικός περιφερειάρχης. Ο Φερετζές είναι αυτός. Όλοι αυτοί οι τίτλοι που είναι έβυχοι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση, υπάρχει κρατική διοίκηση, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον, τι θέλουν να συγκαλύψουν κάτω από αυτό το φερετζέ του αυτοδιοικητικού? Ότι είναι στελέχη κομμάτων τα οποία εφάρμοσαν μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, και αυτή την πολιτική την υπερέτησαν αυτά τα στελέχη από οποιασδήποτε θέσεις, είτε περιφερειακής είτε δημοτικής αρχής, και βεβαίως να κρύψουν τη συμφωνία τους με αυτές τις αντιλαϊκές επιλογές, με τις στρατηγικές που υλοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ταυτόχρονα να συγκαλύψουν ότι εδώ υπάρχει και ένα αλυσβερίσι ανάμεσα σε κόμματα, το οποίο φαίνεται και περίεργο από πρώτης όψης. Δηλαδή, τι δείχνουν ορισμένα στοιχεία? Τα στοιχεία λένε το εξής, ότι σε 217 ψηφοδέλτια σε δήμους που έχουν επικεφαλής υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, τα 70 από αυτά τα στηρίζουν από κοινού και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επικεφαλής Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει σε 12 μόνος του αυτά τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σε 55 υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και σε ψηφοδέλτια με επικεφαλής υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τα 28 τα στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, τα 7 η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τα 2 η Νέα Δημοκρατία. Για να μην πάω παρακάτω,
Λέγω, διαβάζω όλο αυτόν τον κατάλογο, ο οποίος είναι πάρα πολύ μακρύς. Τι σημαίνει αυτό? Πώς γίνεται λοιπόν, εδώ σκοτώνονται, υποτίθεται, μέσα στο κοινοβούλιο τα κόμματα, το σκοτάδι με το φως, όπως προσπαθούν να βάλουν, ή ότι έχουμε διαφορετικές λογικές και στρατηγικές? Πού είναι αυτό? Στην πράξη αποδεικνύεται το αντίθετο. Ότι συμβαδίζεται, ότι συμπλέεται, ότι έχετε κοινούς υποψηφίους που τους στηρίζετε τυπικά οι άτυπα και οι τρεις. Και πώς έγιναν ξαφνικά όλες αυτές οι συσπυρώσεις, ας το πούμε έτσι? Έγινε, ήταν υπόθεση των τελευταίων δύο μηνών ώσπου να συγκροτηθούν τα ψηφοδέλτια? Όχι. Αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής. Γιατί όλοι αυτοί οι υποψήφοι, είτε είναι μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, έχουν δώσει εξετάσεις στην υλοποίηση μιας αντιλαϊκής πολιτικής. Συμφωνούν. Σε τι, για παράδειγμα? Συμφωνούν στην οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Άρα και στην ανταποδοτικότητα των Δήμων και στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Συμφωνούν στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων. Συμφωνούν στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην εργασιακή ομοιρία στους εργαζόμενους, με τις πολλαπλές μορφές απασχόλησης, τυπικής ή άτυπης. Συμφωνούν στον αντιλαϊκό χαρακτήρα των προϋπολογισμών, όπου κατασκευάζεται ισοσκελισμένος και πάνω απ' όλα με βασική πηγή χρηματοδότηση τα ίδια έσοδα. Συμφωνούν στα διάφορα τεχνικά προγράμματα και στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τις γνωστές λογικές της επιλεξιμότητας που εξυπηρετούν τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και την αντιδραστική λογική του κόστους ωφέλους. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το κοινό έδαφος, έτσι, από κοινού υποστήριξης υποψηφίων από διάφορα κόμματα. Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω, εμείς τι λέμε, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ότι έχει στο χέρι το λαός ένα πολύ μεγάλο όπλο, που είναι αυτό το όπλο της ψήφου, και πρέπει να το χρησιμοποιήσει κατάλληλα, ούτως ώστε να καταδικάσει και με την ψήφο του τις αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν οδηγήσει τη ζωή τους σε αυτά τα τραγικά αδιέξοδα, αλλά να καταδικάσει και όλους αυτούς που ευθύνονται για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, να ισχυροποιήσει ακόμη πιο πολύ, ακόμη πιο αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης αυτών των στρατηγικών επιλογών και να ισχυροποιήσει τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης σε δήμους και περιφέρειες που υποστηρίζει το ΚΚΕ, επανεκλέγοντας για παράδειγμα στην Πάτρα τον Κώστα τον Πελετίδη, αλλά και σε άλλους αλλά βγάζοντας και άλλους δημάρχους, εκλέγοντας πολύ περισσότερους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι δημοτικοί και περιφερειακοί συμβουλοί και δήμαρχοι θα αποτελούν επί της ουσίας την ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση στις αντιλαϊκές επιλογές κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των υπόλοιπων περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.